Έφερε κάτι συγκεκριμένο η κυρία Λούτ, επεξεργάστηκε κάποιες ιδέες που είχε ακούσει από τις προηγούμενες επαφές της με τις πλευρές? Θα πρέπει να πω ότι ανέπτυξε κάποιες θέσεις, κάποιες ιδέες, κάποιες αρχές που πρέπει να διέπουν τους όρους αναφοράς, αλλά ακόμα είναι στο διερευνητικό στάδιο. Αυτές οι ιδέες, οι αρχές που ανέπτυξε, καλύπτουν την λαϊκή πλευρά? Σε μεγάλο βαθμό, ναι. Υπάρχουν και κάποιες διαφωνίες λόγω του διαχωρισμού εσωτερικών με διεθνείς πτυχές, κάτι το οποίο οπωσδήποτε έχω πει ότι δεν μπορεί να πάμε πίσω χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη τις δύο συνόδους κορυφής του Κυπριακού. Το πλαίσιο Κουτέρες, το οποίο μπορεί να υπάρχει διαφορά ως προς το ποιο είναι το ακριβές κείμενο, αλλά... Κυρία Λούτ, επιτρέψτε μου, είναι συνεργάτητα του Γενικού Γραμματέα. Πρέπει να έχει ήδη ανάποψη για το τι είναι το πλαίσιο Κουτέρες. Ναι. Μου επιτρέψετε να περιοριστώ ίσως αν μπορώ να αναφέρω και ίσως για λόγους προστασίας όλων των εμπλεκομένων πλευρών ή και για να αποδεχθούν αχρίαστες αντιπαραθέσεις είτε με την τουρκοκυπριακή πλευρά είτε με κάποιους πρώην αξιωματούχους των ΗΠΑ, θέλω να αποφύγω να μπω σε λεπτομέρειες. Ευρισκόμαστε ακόμα σε ένα διερευνητικό στάδιο. Θέλω η δική μας πλευρά να είναι η πλέον θετική, χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα από αναφορές που δεν είναι ευχάριστες. Αναφέρεστε προφανώς στον κύριο Έιτε, έτσι. Μα η σκιά του κύριου Έιτε είναι πάνω από το Κυπριακό? Τα αποτυπώματα του. Τώρα, η κυρία Λούτ, η πληροφόρηση η οποία είχαμε ήταν ότι σε αυτή την κάθοδο της στην Κύπρο θα αναζητούσε κάποιο στοιχείο από τις δύο πλευρές που να αλλάζει τα δεδομένα όπως ήταν στο Κραμ Μοντανά. Και η λογική να πάμε σε μια διαπραγμάτευση χωρίς να αλλάξουν οι θέσεις των πλευρών στα κρίσιμα ζητήματα. Αυτό παράτη, αυτό και αφού έχει εξαντλήσει ή μάλλον έχει διερευνήσει εξαντλητικά τις προθέσεις των δύο πλευρών, αυτό που απομένει προκειμένου να φανεί κατά πόσο μπορεί να διαμορφωθούν οι όροι αναφοράς είναι και η επίσκεψη και η άποψη των εγκύτριων δυνάμεων. Διότι δεν μπορεί το πλαίσιο Κουτέρες να διαχωριστεί σε αυτά ή να επιλέγεις κάποια που σε βοηθούν και κάποια άλλα να τα παραγνωρίζει. Δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, να επαναρχίσουμε και να πούμε ότι ξέρετε, αυτά τα τρία λύνονται και τα άλλα παραπέμπονται μελλοντικά για διαπραγμάτευση και αφορούν ενδεχόμενα τις εγγυήσεις, τα επεμβατικά δικαιώματα, την παρουσία στρατού. Απλώς το ερώτημα είναι τι διαφορετικό θα ακούσει από την Τουρκία η κυρία Λούτ, που δεν έχουμε ακούσει δημοσίως τις τελευταίες ημέρες. Από τον κύριο Τσαβούσογλου. Νομίζω είναι πάρα πολύ χρήσιμη η διερεύνηση των προθέσεων της τουρκικής πλευράς για να καθαρίζει και εντελώς η άποψη, όχι για ευθύνες, διότι ο στόχος δεν είναι να επιρριφθούν ευθύνες σε μια διαπραγμάτευση. Ο στόχος είναι να επιτύχει η διαπραγμάτευση. Αλλά έναν είναι να έχεις ολοκληρωμένη εικόνα ποιος πραγματικά είναι εκείνος που δεν συμβάλλει και δεν βοηθά, έτσι ώστε προς εκείνη την πλευρά να στραφούν οι όποιες πιέσεις, και διαφορετικά είναι να αφήνεται να αιωρείται ότι μια πλευρά τάχα είναι έτοιμη να κάνει υποχωρήσεις ή στα θέματα που είναι ουσιώδους σημασίας για τη μελλοντική ασφάλεια μιας χώρας ευρωπαϊκής, και διαφορετικά είναι να βιώσεις από κοντά, να πάρεις τις θέσεις, αν επιτέλους δοθούν με σαφήνεια, έτσι ώστε να μπορεί να ευελπιστείς ότι με τους όρους αναφοράς οδηγήσει και κάπου. Την ίδια στιγμή φαίνεται να έχει ανοίξει και ένας παράλληλος διάλογος μεταξύ της Λευκωσίας και της Άγκυρας. Ο κύριος Τσαβούσογλου δεν χάνει ευκαιρία, αντιλαμβάνομαι, να στέλνει κάποια μηνύματα, να επιδιώκει μια κάποιο είδους συνεννόηση με τη Λευκωσία. Αυτό δεν είναι κακό. Είναι κακό. Είναι δύο παράλληλες διαδικασίες αυτές. Θέλω θα να σχολιάσω. Να γίνονται μία, δηλαδή. Θέλω να σχολιάσω απλούστατα αυτό που έχετε πει, κυρία. Από την αρχή της δημιουργίας του προβλήματος είχαμε πει ότι η εισβολή και η κατοχή δεν λύνονται με τους Τουρκοκύπριους. Λύνονται με τη χώρα που εισέβαλε και κατέχει. Συνεπώς, ο διάλογος με την
τουρκική κυβέρνηση δεν είναι μόνο χωρίς να παραγνωρίζεται ποτέ και ο ηγέτης της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Είναι εκ των ονού κάνει ο διάλογος με την τουρκική κυβέρνηση. Διότι το μέρος που αφορά την ασφάλεια και το μέλλον αυτής της χώρας εξαρτάται από τη βούληση της Άγκυρας. Συνεπώς, το να συνομιλείς και να δημιουργείς κάποιες προϋποθέσεις αλληλοκατανόησης και με την τουρκική κυβέρνηση δεν θεωρώ ότι αποτελεί οτιδήποτε αρνητικό ή θα δημιουργήσει προβλήματα ή στον διάλογο που διεξάγεται. Αντίθετα, μόνον έτσι μπορεί να κατανοήσουν και τις ανησυχίες και τις έγνοιες της ελληνοκυπριακής πλευράς, αν έχουν την βούληση να συμβάλλουν στη λύση του κυπριακού προβλήματος. Σαφώς και δεν είναι κακό. Ωστόσο, από τον κύριο Τσαμίσογλου, έχετε ακούσει κάτι και με την τελευταία συνομιλία που είχε με τον κύριο Χριστολίδη, έχετε ακούσει κάτι που να δείχνει ότι διαφοροποιείται η θέση της Τουρκίας σε σχέση με τα θέματα ασφάλειας και των εγκύσεων? Κοιτάτε, όταν γίνονται συνομιλίες που έχουν το στοιχείο της εμπιστευτικότητας, δεν θα είναι ορθόν από μέρους μου να προχωρώ σε τι είναι αυτό που είπε, τι είναι αυτό που προβάλλει ή συνεπώς επιτρέψτε μου να είμαι φιδωλός στις δηλώσεις. Τώρα, ήταν εμπιστευτική και αυτή η συνάντηση και όμως προχθές που ήρθε στην Κύπρο, στην ουσία αποκάλυψε πράγματα για αυτή τη συνάντηση, ότι μιλήσατε για λύση δύο κρατών. Όχι. Σας το χρέωσε κιόλας. Δεν είναι θέμα ποιος χρεώνεται, ποιος πιστώνεται. Ήταν οι θέσεις του κυρίου Τσαβούσογλου και όχι οι δικές μας. Η απάντηση δική μου, το έχω πει και στο παρελθόν, θα το επαναλάβω και τώρα, είναι η αποκεντρωμένη ομοσπονδία. Μεγαλύτερες ή περισσότερες εξουσίες στις πολιτείες, λιγότερες τριβέσεις στο κέντρο, ομαλότερη λειτουργία, βεβαιότητα ως προς τη βιωσιμότητα. Επομένως, είναι εντελώς διαφορετικό. Μεταξύ άλλων, είπε ότι δεν αποκλεί καμιά ανεκτών λύσεων. Μόνο και ο Τσακίλτσι είπε ότι αποκλεί. Θέλω να, επειδή όσον και αν επιμείνουμε σε αυτό το θέμα, θα είμαι πάρα πολύ αυστηρό στην τήρηση τη εμπιστευτικότητα. Αν θέλετε, μην επιμείνετε. Όχι, να μου επιτρέψετε ακόμα μια ερώτηση. Επειδή έχετε επικριθεί από την, στο εσωτερικό, κυρίως από τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, ότι συζητάτε, συντηρείτε, αν θέλετε, τη συζήτηση γύρω από τη λύση των δύο κρατών. Και κατά κάποιους η τοποθέτηση της Τσαβούσογλου στα κατεχόμενα διαστόματος, αν θέλετε, Ακχίντζη, επιβεβαίωσε αυτές τις πληροφορίες τις οποίες επικαλείται ο κύριος Κυπριανού. Κοιτάξτε, έχω απαντήσει τόσες φορές που αν επαναλάβω την ίδια απάντηση, δεν νομίζω να προσθέσεις οτιδήποτε. Όταν θες να ασκείς κριτική, την ασκείς είτε υπάρχει λόγος είτε δεν υπάρχει λόγος. Η κυρία Λουτ, για όλα αυτά τα οποία γράφονται στον τύπο, λέγονται από πολιτικούς αρχηγούς στην Κύπρο σε σχέση με συζητήσεις εκτός πλαισίου του Ηνωμένων Εθνών, έχει πει κάτι, έχει ρωτήσει κάτι να πληροφορηθεί? Θα τα διερευνήσει όλα, βεβαίως. Σας ακούσαμε να λέτε ότι θα πρέπει και η Τουρκία και η τουρκική πλευρά να δώσει γραπτός προτάσεις σε σχέση με το πλαίσιο Γκουτέρες. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει. Εάν δεν γίνει, θεωρείτε ότι θα έχει, μπορούμε να μιλούμε για καλή προετοιμασία? Να πω ότι έχω διαμηνήσει. Επειδή υπάρχει μια διαφορά ως προς το κείμενο, το ποιο είναι το πλαίσιο Γκουτέρες. Ένα πρόβλημα που δημιουργήθηκε εκ του μείοντος. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτό που διέμεινησα προς τον κύριο Ακχίντζη είναι ότι δέχομαι να μπουν δικές του προτάσεις γραπτός, πάντοτε υπό την αίρεση, όπως ήταν και οι δικές μας προτάσεις υπό την αίρεση της κατάργησης των εγκύσεων κλπ. Υπό την αίρεση, την Α, την Β, την Γ, θα μπορούσε να εξετάσουμε το Α ή το Β. Πάνω σε οποιονδήποτε κείμενο, εκείνος θεωρεί ότι αποτελεί το πλαίσιο Γκουτέρες. Δεν νομίζω να είναι θετική απάντηση. Δεν ήταν. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν ήταν, έτσι. Πήγε το μήνυμα με τον κ. Λουτ. Δεν ήταν. Το τρόπος που βλέπετε τη λύση του Κυπριακού, τη μορφή, αν θέλετε, είναι κάτι στις παρυφές μεταξύ Ομοσπονδίας και Συνομοσπονδίας. Και είναι πολλοίς κόσμος πλέον που διερωτάται αν είναι να έχουμε ένα λειτουργικό κράτος, ίσως να έπρεπε να περάσουμε αυτή την λεπτή γραμμή. Αντί να ασχολούμεθα με την ονοματολογία, καλύτερα να ασχοληθούμε με το πώς διασφαλίζουμε λειτουργικότητα, βιωσιμότητα, σταθερότητα, ειρήνη, προκοπή. Αυτό είναι που πρέπει να ενδιαφέρει τον καθένα.
Την ίδια ώρα είναι να κατανοήσουμε ότι το status quo το σημερινό δεν θα είναι status quo όπως το γνωρίζαμε, να έχει εδώ και 45 χρόνια που συνεχώς μεταβάλλεται εις βάρος της ελληνοκυπριακής κοινότητας. Και συνεπώς δεν μπορεί να συνεχίσει επάπειρον η παρούσα κατάσταση πραγμάτων η οποία χειροτερεύει. Είναι περιοχές που έπρεπε ή πρέπει να επιστραφούν, περιοχές που πρέπει να ελευθερωθούν. Ούτως ή άλλως, από την αρχή η συμφωνία ήταν τη ζωνική, τη κοινοτική ομοσπονδία, θέλειας ήταν την περιφερειακή, θέλει όπως ο γεωγραφικός προσδιορισμός, δυστυχώς ή ευτυχώς ή εξαδειρή του ανάγκης, αυτό επρόβλεπε. Εάν διασφαλίζει όλα αυτά τα οποία λέτε μία συνομοσπονδία, γιατί όχι συνομοσπονδία? Δεν συζητώ αυτή την ώρα ονόματα. Με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα της λύσης. Αυτό το κράτος θα είναι στην Ευρώπη. Και όταν λέω το κράτος εννοώ αυτό που θα προκύψει από τον διάλογο. Mm-hmm. Θα είναι και οι δύο πολιτείες στην Ευρώπη με μία φωνή. Θα διασφαλίζουν τα απαραίτητα συστατικά. Αυτό είναι πολύ σημασία. Τώρα δεν ασχολούμαι με ονοματολογία. Βεβαίως έχει σημασία και το όνομα, διότι προσδιορίζει και καθεστώς. Άρα κάποια ώρα πρέπει όλοι μαζί να δούμε πώς είναι δυνατόν να διασφαλίσουμε τη μετεξέλιξη σε κάτι που θα μπορεί να μας δώσει ειρήνη, αλληλοκατανόηση μέσα από την εμπιστοσύνη που θα χτίσουμε η μια προς την άλλη κοινότητα. Μια τελευταία ερώτηση για τον Κυπριακό. Είναι πολλοί που θεωρούν ότι αν μπορούσαμε να πάρουμε πίσω την Αμόχωστον και την Μόρφου, θα μπορούσαμε ή θα έπρεπε να το κοιτάξουμε κατά πόσο μπορούσαμε να βρούμε μια λύση που να είναι προς την ομοσπονδιακής μορφής. Αυτό που λέω είναι ένα, ότι χωρίς τέτοιες εδαφικές αναπροσαρμογές, διότι πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι ύστερα από 45 χρόνια και με βάση αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ναι, αναγνωρίζεται το δικαίωμα του ιδιοκτήτη, αλλά εάν δεν θα του επιστραφεί για τους λόγους που σε 3-4 αποφάσεις του Ανωτάτου του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έβραν ότι ο χρήστης προηγείται του ιδιοκτήτη, ο ιδιοκτήτης θα αποζημιωθεί. Έχουμε έναν κόσμο ο οποίος ζει με την αγωνία τι θα γίνει. Κάποιοι υπόσχονται θα επιστραφούν. Θα επιστρέψουμε, συγχωρείτε. Αυτό που προσπαθήσαμε κατά τη διάρκεια του διαλόγου ήταν να διασφαλίσουμε αυτό το δικαίωμα. Εφτάσαμε μέχρι σημείου να συμφωνήσουμε και το δικαίωμα ψήφου και το ποσοστό συμμετοχής στις τοπικές αρχές. Το πρόβλημα είναι οι συνεχείς επαναχωρήσεις και οι μεταβολές ως προς τι συμφωνείτο ή τι είχαμε συμφωνήσει σε σχέση με το τι κάθε φορά είναι πεδίο και είναι η τουρκική πλευρά. Μεγάλα ζητήματα ανοιχτά, κύριε Πρόεδρε. Το ΓΕΣΥ, εκεί που πιστεύαμε ότι το πρώτο θέμα είναι πώς θα λειτουργήσει το ΓΕΣΥ με όλα αυτά τα προβλήματα που προκύπτουν και έχω την εντύπωση ότι θα προκύπτουν και άλλα στην πορεία υλοποίησης του. Είχαμε και την κρίση στο θέμα της δικαιοσύνης και σας ακούσαμε χθες. Στην ουσία να κάνετε συστάσεις και προς τις δύο πλευρές για προστασία των θεσμών. Είναι προσκάθαρο. Πρώτον, όσον αφορά το ΓΕΣΥ, κάθε μεγάλη μεταρρύθμιση, Κυριάκο μου, θα έχει στην αρχή προβλήματα. Και μιλούμε για μια επανάσταση. Μιλούμε για μια ριζοσπαστική, αν θέλετε, μεταρρύθμιση, η οποία συναποφασίστηκε από όλες τις πολιτικές δυνάμεις και ομοφόνως υιοθετήθηκε. Υπάρχει έδαφος βελτίωσης εκεί και όπου παρατηρούνται στρεβλώσεις ή αδυναμίες. Γι' αυτό μπορεί στην αρχή να υπάρχουν τα προβλήματα, αλλά με διάταξη που συμπεριλήφθη στον νόμο, ανά τριετία θα υπάρχει δυνατότητα αναθεώρησης του σχεδίου. Πλην όμως της τριετίας που μιλούμε για αναθεώρηση ενδεχόμενα κάποιων προνοιών του σχεδίου, θα υπάρχει και η άμεση αντίδραση εκεί και όπου διαπιστούνται ότι υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Στις αρχές, συνεπώς, θα υπάρξουν κάποια προβλήματα. Αυτό που απαιτείται είναι η συνεργασία όλων και η αλληλοκατανόηση ότι αυτό είναι μια κατάκτηση του κυπριακού λαού, είναι ένα χρέος της πολιτείας προς τον λαό. Ήμασταν η μόνη χώρα που δεν είχε σύστημα. Είναι ένας νόμος που πρωτοψηφίστηκε το 2001, συζητούνται από πολύ παλιότερα, και από τότε δεν εφαρμόστηκε.
Αυτή την ώρα προχωρούμε με χρονοδιαγραμματική, με χρονοδιαγραμματικό προγραμματισμό στην υλοποίηση. Θα μας βγουν τα χρονοδιαγράμματα, διότι οι γιατροί δεν φαίνεται ακόμη να είναι διατεθειμένοι. Ακούστε να δείτε. Στο ποσοστό που θα έπρεπε να συμμετάσχουν σε αυτή την προσπάθεια. Πιστεύω ότι σταδιακά θα αρχίσουν να κατανοούν ότι δεν υπάρχει άλλη από την επιλογή της συνεργασίας. Και επαναλαμβάνω. Να ολοκληρώσω, αν μου επιτρέπετε, Κυριάκο, και επαναλαμβάνω. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τις τυχόν στρεβλώσεις. Γι' αυτό και η συμφωνία μας με τον Παγκύπριον Ιατρικό Σύλλογο, που δυστυχώς δεν υλοποιήθηκε. Δηλαδή, ενώ είχαμε συμφωνήσει ότι τα πάντα όσον αφορά την πρωτοβάθμια φροντίδα που ξεκινά την 1η Ιουνίου, είχαμε πει, διότι όντως έχουν δίκιο οι κλινικάρχες κλπ, ότι υπάρχουν θέματα για τα οποία δεν εδόθησαν οι προτάσεις που θα ανταποκρίνονται σε πραγματικότητες. Όμως τούτο ήταν κάτι που συζητήθηκε εκτάση με τον Ιατρικό Σύλλογο και είπαμε ότι εδόθη προτεραιότητα αυτή τη στιγμή να κλείσουν όσα αφορούν την παροχή πρωτοβάθμιας από την 1η Ιουνίου. Και με δεδομένο ότι οι γιατροί θα μπορούσε που ενασκούνται νοσηλευτική, ιατρική, δηλαδή που συμμετέχουν σε κλινικές κλπ, θα μπορούσε μέχρι την 1η Ιουνίου του 20, που θα είναι πλέον και η δευτεροβάθμια σε εφαρμογή φροντίδα, να συζητηθούν με καλή πίστη για να καταλήξουμε στις αντιναμίες. Πού υπάρχουν αδυναμίες. Και έχω ακούσει παραδείγματα που έχουν απόλυτο δίκιο. Δεν θέλω να κάνω αναφορά τώρα. Αλλά είναι κάτι που ο οργανισμός είναι έτοιμος να τα συζητήσει. Συνεπώς, αντί να πούμε όχι, ενώ η απόφαση ήταν να συζητηθούν με τις ιατρικές εταιρείες τα διάφορα προβλήματα που αναφύονται για να δούμε πώς αντιμετωπίζονται, αντιμετωπίσαμε μία πλήρη άρνηση διαλόγου. Χωρίς διάλογο, πώς θα έβρεις λύσεις. Αν ο στόχος είναι να ανατραπεί το σχέδιο, δεν νομίζω ότι έχει δικαίωμα οποιοδήποτε, κατά αντίθεση της βούλησης των εκλεγμένων του λαού που επέρασαν μια νομοθεσία, να αποφασίσουν εκείνοι ότι θα πρέπει να καταργήσουν είτε τους νόμους είτε το σύστημα. Θέλω να πιστεύω ότι κάποια στιγμή. Είναι δικαίωμα τους να μην θέλουν να συμμετάσχουν. Μα δεν αρνήθηκαν το δίκαιο. Ποιος είπε όχι. Είναι δικαίωμα τους βεβαίως ή να συμμετέχουν στο σύστημα ή να απέχουν. Η υποχρέωση της πολιτείας είναι να υλοποιήσει αυτό που υιοθέτησε. Άρα οι εναλλακτικές ποιες είναι? Υπάρχουν εναλλακτικές, αλλά αυτή την ώρα δεν συζητούμε. Να φέρουμε γιατρούς απ' έξω. Είναι μια απάντηση. Αλλά δεν επαναλαμβάνω, αλλά δεν είναι ώρα να συζητούμε εναλλακτικές λύσεις. Βρίσκονται σε διάλογο πολλοί παράγοντες με γιατρούς. Και θέλω να ελπίζω ότι θα είμαστε σε θέση την 1η Ιουνίου να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις του κράτους. Με την υπόθεση Νίκολσον έχουμε κάποια εξέλιξη? Αναμένουμε γνωμάτευση από τον Γενικό Εισαγγελέα κατά πόσον συντρέχει οποιοδήποτε λόγο να συμβιβάσει, οπότε και αναλόγως θα ενεργήσουμε. Πότε την αναμένετε? Διότι είναι ένα θέμα που εκκρεμεί εδώ και μέρες και δεν νομίζω να είναι τόσο. Μπορεί να μην έχει και άμεση σχέση με το θέμα του τι συζητείτε τώρα. Ο κύριος Νίκολσον δεν είναι στον ΟΑΗ, είναι στον ΟΚΙΠΗ, δηλαδή είναι στα κυβερνητική, στην αυτονόμηση των κυβερνητικών νοσοκομείων. Που κατά πολλούς θα πρέπει να προηγηθεί, έτσι. Πώς? Η αυτονόμηση. Όχι. Η συμφωνία είναι ότι σταδιακά θα γίνεται η αυτονόμηση. Ήδη η αυτονόμηση άρχισε να πραγματώνεται από την 1η Ιανουαρίου του 2019. Διότι πλέον οι γιατροί δεν υπάγονται στο Υπουργείο Υγείας, υπάγονται στον ΟΚΙΠΗ, στον οργανισμό των κυβερνικών. Για τα δικαστήρια, τα είπετε χθες, θα κερδίσω λίγο χρόνο, γιατί φαντάζομαι θα επαναλάβετε τις ίδιες συστάσεις που κάνατε. Ένα θέμα το οποίο συζητείται, τουλάχιστον στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αλλούσαμε για καθαρούς αξιωματούχους να συζητούνται, είναι τα χρυσά διαβατήρια στην Κύπρο. Είναι ένα θέμα που μας αφήνει εκτεθειμένους και σας το θέτω ευθέως, διότι είναι πολλοί που αναφέρονται και στο δικό σας δικηγορικό, το οποίο ασχολείται με αυτά τα διαβατήρια. Πρώτα-πρώτα, δεν έχω πλέον δικηγορικό γραφείο από την μέρα της εκλογής μου. Έχουν μεταβιβαστεί οι μετοχές μου στις χώρες. Δεύτερο,
από την έρευνα που έγινε και ζήτησα εγώ να σταλούν στην Βουλή, διότι άκουα τα υπονοούμενα από κάποιους. Από το σύνολο των 400.800 τόσων διαβατηρίων που εδόθησαν σε μία πενταετία, το πρώην δικηγορικό μου γραφείο υπέβαλε 39 μόλις αιτήσεις. Και ακούστηκε το άλλον εσχρόν προχτές στη Βουλή, ότι τάχα τα περισσότερα μαζεράτη, τι χάνει, η σύζυγη των κόρων μου, να είναι καταξιωμένοι επιχειρηματίες. Ο ένας διατηρεί αντιπροσωπείες εισαγωγής αυτοκινήτου. Όχι τώρα, από τον παππούν του. Μεταξύ των αντιπροσωπείων είναι και η Μαζεράτη. Και από προχτές σχόλια στη Βουλή και από πολιτικών αρχηγό, ότι γι' αυτό λέει στη Λεμεσόν κυκλοφορούν τα περισσότερα Μαζεράτη. Ένας υπεύθυνος πολιτικός, προκειμένου να μην δυσφημεί τον πρόεδρο της χώρας του, κάνει έρευνα. Πόσα στοιχίζουν τα Μαζεράτη. Δεύτερο, πόσοι από τους αιτητές του γραφείου μου έχουν Μαζεράτη. Δηλαδή, εφτάσαμε πλέον να προσπαθούμε να είμαστε αυτοκαταστροφικοί. Και δεν λέω ότι ευθύνονται οι δύο, γιατί έκαναν τες εν λόγω εσχρές αναφορές. Μιλώ γενικότερα και για κάποιους από πλευράς τύπου που προβάλλουν χρυσά διαβατήρια, πουλούμε διαβατήρια, αλλά την ευθύνη φέρουν και βεβαίως όσοι κάποιες εταιρείες ανάπτυξης γης, η ανάπτυξη ακινήτων. Ουδείς υστερεί εις όσα καταμαρτυρούνται εις βάρος μας. Υπήρχε πάγκος στην αεροδρόμιον Λάρνακος που είχε ένα αριθμό διαβατηρίων και έλεγαν πολλούνται διαβατήρια. Αδίκως μας επικρίνουν, διότι σχέδια παραχώρησης κατ' εξαίρεση διαβατηρίων έχει και η Αυστρία. Έχουν 20 από τις 27 χώρες. Η διαφορά, το πρόβλημα, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι εκεί έχουμε μεγάλο ποσοστό απόρριψης. Εμείς δεν έχουμε ποσοστό απόρριψης. Δεν όποιος είναι το, ζητά, γίνεται το due diligence, δηλαδή η ιδέουσα έρευνα και λοιπά για το από που έρχονται γίνεται. Αλλά υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες. Παραδείγματος χάρη, μας αποδίδεται τάχα ότι ολιγάρχες αγοράζουν και κινδυνεύει η Ευρώπη. Τα όσα επεισόδια έγιναν μέχρι σήμερα στην Ευρώπη έγιναν από υπηκόους χωρών που τους παρεχωρήθη η υπηκότητα, είτε λόγω μακράς διαμονής που τους θεωρούσαν νομιμόφρονες κλπ. Και όχι γιατί κάποιοι Κύπροι, κάποιοι που απέκτησαν κυπριακό διαβατήριο. Ύστερα κάτι άλλο που έχω πει. Εάν δείτε την ακίνητη περιουσία σε ορισμένες των ευρωπαϊκών χωρών, κατά κύριον λόγον τα μεγάλα ανήκουν είτε σε ολιγάρχες που προέρχονται από τη Ρωσία είτε σε ολιγάρχες που προέρχονται από αραβικά κράτη. Πάρτε ποδοσφαιρικές ομάδες. Δεν μπορεί να, βεβαίως, επαναλαμβάνω για να μην είμαστε και αυστηροί με όσους μας επισύουν την προσοχή στα όσα κακώς συμβαίνουν. Όταν παραδείγματος χάρη στα sites της κάθε εταιρείας διαφημίζεται, και υπήρξε και εταιρεία η οποία διαφήμιζε ότι με 800.000 εμείς σας εξασφαλίζουμε διαβατήριο για την Κύπρο. Πώς να μην στοχοποιηθεί η Κύπρος? Διότι άκουσα και κάποια κριτική επειδή είχα στοχοποιήσει. Είχα πει στοχοποίηση. Γίνονται δυστυχώς αναφορές από κάποιες χώρες και λόγω ανταγωνισμού και λόγω μιας εμμονής ότι είμαστε η χώρα που ευνοεί τους Ρώσους. Και γίνεται μια συστηματική προσπάθεια, ενώ ήδη δεν ενοχλούνται όταν αγοράζουν ολόκληρα ακίνητα και τους το επιτρέπουν, ολόκληρες περιουσίες μιλούμε, ενοχλούνται γιατί τάχα αυτοί οι ολιγάρχες μπορεί να πάρουν την κυπριακή υπηκότητα, αλλά με τα χρήματα τους να αγοράζουν περιοχές ολόκληρες σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δίδονται 180.000 υπηκότητες στην Ευρώπη κάθε χρόνο. Και έχουμε το 0,3% εμείς. Και από αυτόν το 0,3% κινδυνεύει η Ευρώπη.
αυτό που κινδυνεύει είναι η Κυπριακή Δημοκρατία, επαναλαμβάνω, από τα λάθη είτε των developers, είτε των όσων αντί να αξιοποιήσουν με σύνεση τα κίνητρα τα επενδυτικά που εδόθησαν, δυσφημούν δια της διαφήμισης τη χώρα και γίνεται στόχος. Δεύτερον, υπάρχουν και κάποια έντυπα, δυστυχώς, που αντί με σοβαρότητα να το αντιμετωπίσουν και να το αντικρίσουν, ναι, ας γίνει η κριτική ευπρόσδεκτη, αλλά το να είναι πρωτοσέλιδη η κριτική κατά τρόπον που οι πρέσβεις των διαπιστευμένων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τα αξιοποιούν, και γιατί όχι, και στο τέλος να δέχεται κριτική η Κύπρος. Θα πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουν, και αυτό και έγινε η σύσκεψη, με όλους όσους εμπλέκονται, και θα αποφασιστεί εντός των ημερών επιπρόσθετα μέτρα, βεβαίως, ναι, έτσι ώστε να ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα, το οποίο είναι, είτε το θέλουμε είτε όχι, έχει δημιουργηθεί σαν αποτέλεσμα λαθών. Και δικών μας και μιας υπερβολικής, αν θέλετε, υπερβολικού ζήλου από πλευράς κάποιων χωρών. Ναι. Στοχοποιείται η Κύπρος, το έχετε πει ξανά. Βοηθά σε αυτό και η εμπλοκή του γραφείου, το είπατε διεκδικό μου εσείς, τον θηγατέρο σας. Βοηθά ότι στη στοχοποίηση. Όχι. Μιλούμε για αριθμούς τώρα. Είναι δυνατόν να ισχυρίζεσαι ότι μπορεί να επηρεάζεται η όλη πολιτική του κράτους, γιατί υπέβαλαν από τις 4.839 αιτήσεις? Δηλαδή κάποιαν ώρα θα σοβαρευτούμε σε τον τόπο ή απλώς θα προσπαθούμε πώς να δυσφημίσουμε? Ακόμα και γι' αυτό και μιλώ για θεσμούς. Επιτέλους να υπάρχει ένας σεβασμός. Δικαίωμα του καθένα να μου κάνει την αυστηρότερη κριτική για τις πολιτικές που ακολουθώ. Αλλά μην προσπαθούν με κάθε τρόπο να δημιουργήσουν εικόνες μιας διεφθαρμένης διακυβέρνησης, γιατί τα παιδιά μου έπρεπε να είναι ανέργα. Εάν έχουν εμπλοκή, ναι, και ας κοιτάξουν ποιοι έχουν εμπλοκή. Και δικαίωμα τους να είναι υπάροχοι υπηρεσιών να έχουν εμπλοκή. Δεν κατάλαβα δηλαδή, αλλά είναι δυνατόν να ισχυρίζεσαι ότι επηρεάζεται η πολιτική του κράτους για 39 ετήσεις σε μία πενταετία? Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Ευχαριστώ. Λυπούμε που στο τέλος... Όχι, έπρεπε να δώσετε κάποιες απαντήσεις, ναι, διότι έχουν γραφτεί αρκετά και λέγονται τα όρια της. Ξέρετε, καλό είναι να υπάρχει ένας αλληλός σεβασμός. Εύκολο ήταν να γίνει μια έρευνα από όσους θέλουν να δυσφημούν. Και αν ευσταθεί, να ζητήσουν μάλιστα, όχι απλά κριτική, ακόμα και την παρέτηση μου να ζητήσουν, αν φανεί ότι διαπλέκομαι ή εμπλέκομαι οπουδήποτε. Αλλά τον αφήνουν... Θα επιδιώξετε μια έρευνα εσείς, ας πούμε? Μα γιατί να επιδιώξω έρευνα? Εγώ ζήτησα να γίνει η δημοσιοποίηση πόσοι είναι, από ποιους και πόσες αιτήσεις υπέβαλαν. Όλες 39 στις 4.800. Τόσο δύσκολο να πάνε στον εφόρο εταιριών να ενδιαφερθούν, να ενδιατρύψουν σαν βουλή, αν θέλουν. Ας κάνουν έρευνα η Επιτροπή Ελέγχου. Ευπρόσδεκτη. Να μπουν σε βάθος. Όχι απλά να αφήνουν υπονοούμενα. Οπωσδήποτε, είμαι μεγαλόψυχος. Και να σας πω και πριν και πάνω απ' όλα. Δεν καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται. Έχουν όλη την άνεση. Όσοι νομίζουν ότι μπορεί να έχω οποιανδήποτε σχέση με διαπλοκή, να ζητήσουν από τον Γενικό Ελεγχτή, παραδείγμα χάρη, πέρα παιδί. Τι απεδείχθη? Άνθρακας ο θησαυρός για όσους επίστεψαν ότι θα μου ζήμιον. Δεν θυμούμε τι άλλον ηγέρθη, αλλά όσες φορές ηγέρθη οτιδήποτε, φάνει ότι δεν είχαν ούτε καν την ελαχίστη σχέση με όσα ισχυρίζονται όσοι προσπάθησαν να με δυσφημίσουν. Συνεπώς, σε εκείνους αναπόκειται, αν είναι σοβαροί πολιτικοί, εάν θέλουν πραγματικά να με εκθρονήσουν, να προχωρήσουν σε έρευνες και να αποδειχθεί οποιαδήποτε εμπλοκή μου ή διαπλοκή, είτε εμένα είτε των παιδιών μου, τότε ναι. Τότε? Είμαι έτοιμος είτε να οδηγηθώ στα δικαστήρια είτε να αποχωρήσω. Δεν έχω πρόβλημα. Θυμάστε ότι το 2013 ψιθυρολογία πρώτων εκλογών,
με έφερε τάχα να είχα πάρει κάποιες χιλιάδες την εποχή του δημοψηφίσματος. Και είπα, εγώ είμαι έτοιμος να αποσύρω την υποψηφιότητα μου, θέλω να γίνει άμεση έρευνα, να διαπιστωθεί πώς και τι είναι αυτά που κυκλοφορούν δια ψιθύρου. Και όταν έγινε η έρευνα, απεδείχθηκε ότι απλούστατα στις συναλλαγές μεταξύ εταιριών που ήταν εγγεγραμμένες στο γραφείο και οι οποίες είχαν ήταν όλα τα αποδεικτικά ότι ούτε μία σχέση είχαν με τον Αναστασιάδη. Είχαν σχέση μεταξύ πώλησης δικαιωμάτων ή πώλησης εταιρείας προς άλλη εταιρεία. Και όχι 50 εκατομμύρια, 350 εκατομμύρια ήταν τότε, αλλά ήβραν μία δόση των 50 εκατομμύρια. Τέλος πάντων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το γάντι το ρίξατε. Μένει να δούμε κατά πόσο θα το σηκώσουν κάποιοι. Ας το σηκώσουν. Αν είναι πρόσδεκτη οποιαδήποτε έρευνα ή... Αλλά αρκεί να μιλούν με τεκμήρια. Εγώ σας ευχαριστώ ξανά για αυτή τη συνέντευξη. Εγώ σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, αυτή ήταν η συνέντευξη με Πρόεδρο της Δημοκρατίας για όλα τα ζητήματα της ιστορικής διακυβέρνησης αλλά και για το κυπριακό. Αυτά από εμάς. Γεια σας.